έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης στο νοσοκομείο Μητέρα των Αθηνών ο 9χρονος Στράτος Ραφαήλ Μπίνης, ο οποίος είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ο μικρός Στράτος Ραφαήλ υποβλήθηκε σε μια δύσκολη επέμβαση αφαίρεσης όγκου, μια επέμβαση όμως η οποία παρόλο που ολοκληρώθηκε με επιτυχία δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαι συνοδικός και συμμάχος σε ό,τι και αν γίνει τελικά. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε το μέλλον του παιδιού. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε. Μου είπα κάποτε του Στράτου ότι για σένα θα μπορούσα να πάω στην άλλη άκρη πληγή. Τα προβλήματα με την υγεία του προκάλεσαν συγκίνηση σε όλη την πόλη της Καβάλας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η τοπική κοινωνία ήταν στο πλευρό του όπως και η οικογένειά του. Όλη η κοινωνία της Καβάλας κινητοποιήθηκε για να μαζέψει χρήματα, αλλά είναι μερικά πράγματα που στην ιατρική τα λέμε ότι γράφει δεν ξεγράφει. Πήγε με τους αγγέλους ο μικρός. Πολύ νωρίς, πριν να τη ζήσει τίποτα, εύχομαι παρηγοριά, καλό παράδεισο στο πνευματικά και παρηγοριά στους γονείς. Δεν είναι εύκολο να χάνεις παιδί. Το ξέρουν όλες οι χαροκαμένες μάνες, αλλά πρέπει να δείξουν δύναμη και υπομονή. Έκαναν ό,τι μπορούσα. Δεν έχουν κύψεις. Τα πάντα έκαναν για αυτό το παιδί. Ό,τι μπορούσα. Αλλά το πεπρωμένο φυγεί αδύνατο. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η οικογένεια του μικρού Στράτου Ραφαήλ ευχαριστεί όλους όσους συνεισέφεραν με το δικό τους τρόπο σε αυτή τη δύσκολη μάχη του. Ο Στράτος μας έφυγε. Ο δικός σας Στράτος που τόσο αγαπήσατε από σήμερα θα βρίσκεται στη γη των αγγέλων. Είμαστε σίγουροι πως θα είναι ο πιο όμορφος άγγελος και οι παππούδες του θα τον περιμένουν σε μια μεγάλη αγκαλιά. Σε ευχαριστούμε Στράτο για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας. Θα σε αγαπάμε πάντα μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας και να ξανασυναντηθούμε. Είσαι ένα σπάνιο παιδί που πάλεψες για την ίδια τη ζωή. Πάντα σε αποκαλούσαμε πολεμιστή, γιατί πραγματικά πάλεψες σκληρά μέχρι τελευταία στιγμή. Στράτο, ευχόμαστε να προσεύχεσαι και εσύ τώρα με τη σειρά σου για αυτούς που κάποτε προσευχήθηκαν για σένα. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που μας στήριξε και προσευχήθηκε για το παιδί μας. Δυστυχώς, το χαμογελαστό παιδί έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο μικρός Ραφαήλ παραμένει ένας μαχητής της ζωής για όλους εμάς.